γκυλοτίνα απέναντι στα δικαιώματα των κρατουμένων και κυρίως να χρησιμοποιείται ο Ρωμανός, ο οποίος έφτασε μέσα στα πρόθυρα του θανάτου, να αποτελεί εκείνον τον παράγοντα που θα καταστρατηγηθούν τα δικαιώματα των άλλων κρατουμένων. Δεν μου λέτε κάτι, σε τι κατάσταση είναι τώρα ο μικρός, πώς είναι ο Ρωμανός? Εχθές τον είδα πάρα πολύ κουρασμένο, εχθές το βράδυ, πάρα πολύ κουρασμένο. Δεν έχει χάσει το κουράγιο του, αλλά βλέπεις έναν άνθρωπο που σιγά σιγά σβήνει. Ελπίζω σήμερα. Πόσα κιλά έχει χάσει δηλαδή, έτσι για να πάρουμε... 19,5 κιλά στις 28 μέρες, 19,5 κιλά. Έχει μείνει ένα, με συγχωρείτε για την έκφραση, ένα μάτσο κόκαλο. Είναι τραγική κατάσταση. Είναι τραγική κατάσταση, γιατί εγώ τώρα μπορεί να μην του αρέσει αυτό που θα πω, αλλά προέχει το να η προάσπιση της ζωής του, έτσι. Κοιτάξτε, το έχω επαναλάβει και στην εκπομπή σας, ότι παίρνοντας, όταν του χάρισε, γιατί έτσι πιστεύει, ότι το βλήμα μπορούσε να έχει βρει και αυτόν, παίρνοντας τη ζωή από τον Γρηγορόπουλο, ο Γρηγορόπουλος θα ήθελε μια ζωή από τον Ρωμανό με ποιότητα και αξίες. Ένα αξιακό κώδικα τον οποίο τον υπηρετεί. Δεν σκύβει το κεφάλι. Ακούμε πολλές φορές ότι ο Ρωμανός είχε κάνει το ένα ή το άλλο. Μα κύριε Οικονομέα, κύριε Καμπουράκη, και εκλεκτή προσεκλημένη, αυτό το οποίο ζητά είναι η εκπαιδευτική άδεια. Η εκπαιδευτική άδεια δίδεται σε καταδικασμένους. Έχει δοθεί σε ισοβίτες με άγρια εγκλήματα. Τολμώ να το πω και τιμή υπερασπιστής. Με δολοφονίες σκληρές. Ο Ρωμανός με το τι θα κάνει άμα βγει, είναι κάτι το οποίο είναι ανεδαφικό, μακριά από το ποινικό μας δίκαιο. Εσχάτως δε έχουμε μέσα στον απροσανατολισμό, ο οποίος επιχειρείται μια νέα, αν θέλετε, έκφραση. Ο δικηγόρος του δεν τα κάνει καλά. Ο δικηγόρος έπρεπε να κάνει εκείνο. Ο δικηγόρος έπρεπε να κάνει τ' άλλο. Εγώ δεν προκαλώ. Τι, ότι παρακαλώ, τον εξωθείτε εσείς δηλαδή, ας πούμε. Ναι, όχι. Αυτά τα οποία κάνω δεν είναι σωστά νομικά. Έπρεπε να κάνει το άλλο ή έπρεπε. Δηλαδή αυτόκλητη. Εγώ όμως, χωρίς να προκαλώ, παρακαλώ όλους τους ευρυθείς νομικούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης επώνυμα, εάν θέλουν, εάν αντέχουν, να πούνε ποιες διαδικασίες προβάλλουν, όχι με την έννοια του απροσανατολισμού, όχι υπό την έννοια ότι τα κυπαρισάκια θα έχουν αρχίσει να ψηλώνουν στον τάφο του, αλλά τώρα, εδώ, ποιες είναι οι διαδικασίες. Γιατί όταν εγώ υπέβαλα ένα αίτημα, χωρίς να αποτελεί παρέμβαση, έσκυβα το κεφάλι και παρακαλούσα. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ, επειδή κινδυνεύει μια ζωή, μήπως μπορούμε να επιταχύνουμε με σεβασμό. Πάντως, με όραμα, κύριε Ραγκούση, να σας πω κάτι. Επειδή άκουσα τον κύριο Αθανασίου στη Βουλή, ναι, δεν είδα να υπάρχει καμιά μετακίνηση. Και παρά το ότι ορίστηκε ραντεβού, και είναι σταθερός. Λέει, μίσησε με μένα, μίσησε το κράτος, απλώς κοίτα μην πεθάνεις, διότι ζωντανός να μείνει, εντάξει. Αλλά δεν είδα καμιά μετακίνηση. Ότι θα αλλάξει, ας πούμε, αλλάξει η απόφαση. Η κυβέρνηση δηλαδή. Δεν έχουν, δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να σωθεί ο Ρωμανός. Φυσικά. Αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι αν θα μετακινηθεί ο κύριος. Γι' αυτό σας είπα και εγώ από την αρχή ότι αυτό που προέχει είναι η ζωή του. Όχι, δεν τον οδηγώ εγώ. Ναι, ναι. Ούτε εσείς. Τον οδηγούν εκείνοι που δείχνουν την απαξία στη ζωή του και στα νόμιμα δικαιώματά του. Γιατί μετετέθη έγινε η μεταγωγή του Ρωμανού από τον Αυλώνα στον Κορυδαλό, αν δεν πρόκειται να σπουδάσει? Ποιος ήταν ο τρόπος που, γιατί τον αφήσανε να δώσει εξετάσεις? Του είπαν ότι θα γινόταν από μακριά η παρακολούθηση. Μα η εκπαιδευτική άδεια είναι σοφρονιστικό. Είναι ουσιαστικό ποινικό δίκαιο. Είναι αναπνοές ζωής που παίρνει ο κρατούμενος για να επανενταχθεί στην κοινωνία. Εδώ στο Ρωμανό τα αλλάξαμε αυτά. Λοιπόν, κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα, σαν πρόταση, όταν απειλούνται ποινές πειθαρχικές σε εισαγγελείς και σε δικαστές που πρόκειται να αποφασίσουν σε τέτοιες υποθέσεις, πώς και ο άλλος θα έρθει να πάρει μια απόφαση αυτό είναι στην καριέρα του? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει όλους. Ποιος τους απείλησε? Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις που επευλήθησαν πειθαρχικές ποινές σε εισαγγελείς και δικαστές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο καθένας μέσα από την καριέρα του, και ότι δεν πρέπει να είναι έτσι ο δικαστής, έρχεται και οχυρώνεται και σου λέει: εγώ θα πάρω την ευθύνη. Αυτό. Μα όταν ακούγονται στην Βουλή. Δεν το λέγαμε για προχθές, ότι διστάζουν ενδεχομένως. Εσείς το λέγατε και το θίγατε. Εγώ το είπα. Πολύ σωστά. Αυτό εδώ είναι μια
άμεση, όχι έμεση, παρέμβαση στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης να ζητάς τον πειθαρχικό έλεγχο. Γιατί, για ποιο λόγο? Μάλιστα. Ένα σύστημα δηλαδή επειδή κάποιος του ήρθε να το ακυρώσει, ούτε μπορούμε να λέμε στο ποινικό δίκαιο, το οποίο είναι δίκαιο των πράξεων και όχι των φρονημάτων, ότι αν βγει έξω ο Ρωμανός, εάν πάρει το Καλάσνικοφ, αυτό είναι ναι. Ο Ρωμανός είχε το Καλάσνικοφ, αλλά όπως είπε και ο κύριος Πεπόνης, έδειξε μεγάλο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Έχει δώσει δείγματα ότι αξίζει τη μάθηση και αξίζει την άδεια. Τώρα να σας πω ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Ο δάσκαλός του έκανε μια πρόταση να τον συνοδεύει αυτός και τα λοιπά. Είναι σε γνώση του Ρωμανού αυτό? Συμφωνεί, διαφωνεί, δεν... Συμφωνεί. Συμφωνεί. Συμφωνεί, συμφωνεί. Ο Ρωμανός δεν είναι αυτοκαταστροφικός. Δεν θέλει κάτι για να κάνει κάτι για να προκαλέσει. Συμφωνεί δηλαδή να τον συνοδεύει ο δάσκαλός του. Δεν έχει καμία αντίρρηση. Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο και να γυρίζει πίσω. Ναι, δεν έχει καμία αντίρρηση. Τώρα από δικονομικής πλευράς τι περιμένετε? Ποια θα μπορούσε να ήταν θεωρητικά μια διέξοδος? Περιμένω ίσως την γνωμοδότηση της κυρίας Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Θεοδόρου, εάν θα ασκηθεί ανέρεση κατά του βουλεύματος του Τριμελούς του Δικαστικού Συμβουλίου του Πρωτοδικού. Εάν ασκηθεί ανέρεση, τι θα γίνει, θα σταματήσει? Γιατί είπαμε ότι προέχει ζωή. Είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Ένα πολύ θετικό βήμα. Έχουμε κάτι να το συζητήσουμε. Έχουμε κάτι να του δώσουμε ελπίδα. Έχουμε κάτι να τον πείσουμε να σταματήσει. Σε κάθε περίπτωση, γιατί αυτό που προέχει, θα το επαναλάβουμε, είναι να μην πάθει τίποτα. Ασφαλώς. Αυτό είναι το βασικό, για να δοθεί μια λύση να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μα γι' αυτό δεν γίνεται όλος αγώνας. Γι' αυτό δεν σας ευχαριστούμε που καθημερινά εσείς με ποιότητα και ευαισθησία αναδεικνύετε τη φωνή του. Αυτό δεν προσπαθείτε κι εσείς και όλοι μας. Να είστε καλά, κύριε Ρακούση. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή είναι μια κατάσταση τώρα που έχει. Έχουμε τώρα τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος δηλώνει αυτά που δηλώνει. Έχουμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ξανά δηλώνει αυτά που δηλώνει. Τι θα γίνει, κύριε? Είναι ένα θέμα συζητήσεως, σοβαρό αυτό. Έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε? Κοιτάξτε να δείτε, ο νόμος, από τη στιγμή που ο νόμος έχει την πρόνοια για έναν ποινικό κρατούμενο, για έναν που έχει καταδικαστεί για κάποια αδικήματα, να του δίνει το δικαίωμα να σπουδάσει, θα πρέπει να του δίνει και τη δυνατότητα να υπάρχουν τα μέτρα εκείνα για να μπορεί να σπουδάσει. Πιστεύω ότι με την τροπολογία που κατέθεσε ο κύριος Αθανασίου, ουσιαστικά διορθώνονται, αν θέλετε, οι όποιες αδυναμίες υπήρχαν στο σύστημα να μην μπορέσει ο νόμος να εφαρμοστεί, να μην μείνει καινογράμμα δηλαδή ο νόμος. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε δύο πράγματα. Ένα, αυτό που τονίσατε, το θέμα της προστασίας της ζωής αυτού του νέου ανθρώπου. Και το δεύτερο είναι ότι στη φυλακή βρίσκεται μέσα σε ένα σύστημα, υποτίθεται έχει πολλές αδυναμίες, έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για σοφρονισμό. Δηλαδή, στόχος η επανένταξη, όχι η τιμωρία. Καταρχήν είναι το θέμα της επανένταξης. Και η επανένταξη μπορεί να έρθει μέσα από την εκπαίδευση, να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί. Κύριε Παπαδημούλη. Η τροπολογία που ψηφίστηκε δεν καταργεί τις εκπαιδευτικές άδειες, ούτε σβήνει το ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας ήθελε να τον βραβεύσει που έδωσε εξετάσεις και πέρασε. Πολύ φοβάμαι ότι πάνω στην πλάτη του Ρωμανού και με κίνδυνο για τη ζωή του παίζεται ένα παιχνίδι πολιτικής σκοπιμότητας με στόχο την αλλαγή της ατζέντας και μια εκστρατεία φόβου. Θυμίζω σε πολύ χαμηλούς τόνους, ο Παναγιώτης Φρατζής πριν από πολλά χρόνια σκότωσε, τεμάχισε τη γυναίκα του, την πέταξε σε σάκους σκουπιδιών και πήρε άδεια μετά κανονικά και μετά σπούδασε. Πέρασε στο πανεπιστήμιο και η δικαιοσύνη και το κράτος του έδωσαν τη δυνατότητα να πηγαίνει να σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. Θυμίζω ότι ο εισαγγελέας που είπε όχι στο αίτημα του Ρωμανού είναι ο ίδιος, από ό,τι πληροφορήθηκα, που είπε ναι στην αποφυλάκηση του κυρίου Λαβρεντιάδη. Πολύ φοβούμαι ότι αντί για την ισχύ του δικαίου έχουμε το δίκαιο του ισχυρού. Και επειδή εδώ υπάρχει μια δυνατότητα με βάση νόμιμα και κατοχυρωμένα νομικά δικαιώματα που δίνει τη δυνατότητα της εκπαιδευτικής άδειας, δεν την καταργεί. Και επειδή αυτά που είπε και ο συνήγορος του Νίκου Ρωμανού δείχνουν μια διάθεση να βρεθεί λύση, λέω, έχουν παραγγείλει βραχιολάκια. Δεν μπορούν να πάρουν ένα. Έχει διατεθεί ο δάσκαλος να το συνοδεύει. Δεν μπορούν να πούνε ναι και σε αυτό. Δεν υπάρχουν τρόποι να εκμηδενιστεί αυτό που προβάλλεται προσχηματικά
ως επιχείρημα ότι μα θα την κοπανίσει, μα θα κηρύξει ένοπλο αγώνα. Ας είμαστε σοβαροί. Νομίζω ότι εδώ γίνεται μια επίδειξη αδιαλαξίας και λυπάμαι γιατί χθες ο Πρωθυπουργός επέλεξε να αναφερθεί στο θέμα χωρίς να έχει καν το θάρρος να τον ονομάσει. Κύριε Ανδρουλάκη, εσείς έχετε, ως Πασόκ έχετε πάρει θέση πιο... Ακούστε, κάπως διαφορετική.